Να σας παρουσιάσουμε την εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος 93χρονης Μεδαπής. Διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής μέσα στο σπίτι της στους Σοφάδες Καρδίτσας. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης που ενέχει χαρακτηριστικά βίαιης εγκληματικής συμπεριφοράς και ιδιαίτερης κοινωνικής απαξίας, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες αστυνομικές ενέργειες και αναζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσης, από το ΑΦΑΤΑ Σοφάδων, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου, από τις ομάδες ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Καρδίτσας και Μαγνησίας, καθώς επίσης και συνεργεία, εγκληματολογικά συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, από τη Θεσσαλονίκη και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά όλα τα στοιχεία και τα ευρήματα που προέκυψαν από την πρόοδο των ερευνών, καθώς και διαθέσιμα δεδομένα από τεχνικά μέσα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν στους Σοφάδες και στο Βόλο ως δράστες τρεις ημεδαπή Ρωμά, εκ των οποίων δύο 20χρονοι και ένας 19χρονος, καθώς από την εντελεχή έρευνα και την εξέταση του προανακριτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανθρωποκτονίας. Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιέγραψαν με λεπτομέρεια τις εγκληματικές τους πράξεις, είχαν ως κίνητρο τη ληστεία, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της ηλικιωμένης οφείλεται σε ασφυξία. Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση της υπόθεσης από τον Διευθυντή της Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τον Αστυνομικό Διευθυντή Καραπέρι Βασίλη, και τον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ράικο Αθανάσιο.